Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μέρα που την περιμένουμε με αγωνία για τα κρούσματα, γιατί θα είναι μια κανονική μέρα η σημερινή, δεν θα έχουμε δηλαδή τα χθεσινά του Σαββατοκύριακου. Τα χθεσινά νούμερα ήταν σοκ. Είπε ο Πρωθυπουργός Ευαγγελία για 2 εβδομάδες, τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν. Τι έχουμε σήμερα. Αυτή είναι η στόχευση, Νίκολα. Οπωσδήποτε τα κρούσματα και κυρίως, όπως λέμε τόσες μέρες, αλλά έτσι είναι. Η κατάσταση στα νοσοκομεία, αυτοί οι δύο παράγοντες θα κρίνουν αν θα πάμε μετά την καθαρή Δευτέρα σε άνοιγμα κάποιων λίγων δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα του λιανεμπορίου. Είναι ένα αισιόδοξο σενάριο σε κάθε Κάτσε, το μετά περίπτωση. την καθαρή Δευτέρα, επειδή η καθαρή Δευτέρα είναι αυτή. 15, Όχι, 15, είμαι θεπόμενη. Είναι σωστά, 15, σωστά. 16, ναι. οπότε 16 αν ανοίξει. Επαναλαμβάνω, είναι το αισιόδοξο σενάριο. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι μέχρι τότε θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το περιμένουμε όλοι, μακάρι, μακάρι. Αλλιώς θα πάμε σε άνοιγμα όταν τα κρούσματα πέσουν ιδανικά κάτω από 1.000, σημαντικά κάτω από 1.000, και όταν υπάρχει πια μια ανάσα στις ΜΕΘ, στα νοσοκομεία, τότε και μόνο τότε αυτές οι δύο προϋποθέσεις θα κρίνουν πότε ακριβώς θα ανοίξει ό,τι ανοίξει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι να πάμε για 16 με κάποια μορφή στα μαγαζιά. Προσωπικά με βάση τα δεδομένα τα σημερινά και τους επιστήμονες που μιλάμε, πολύ συζητήσιμο, δύσκολο, μακάρι να γίνει, αλλά δύσκολο. Ίσως η Δευτέρα 22 μοιάζει πιο πιθανή και μετά να πάμε για άνοιγμα των σχολείων, στην ουσία, τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη. Δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Γιατί εκείνη την εβδομάδα στις 22 είναι, μην ξεχνάμε, και τα 25 Μαρτίου, αργίες και τα λοιπά. Δεν έχει Βέβαια. νόημα να αυξήσεις την κινητικότητα για 1-2 μέρες. Αλλά πάμε για Τώρα Απρίλη. για τα σχολεία, Νίκο, που ανέφερε, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, το Πάσχα τα παιδιά δεν θα πρέπει να περιμένουν σύντηση των διακοπών. Άλλωστε θα ανοίξουν, έχουν ήδη πάρα πολύ καιρό που είναι μακριά από τα θρανία. Και όπως μου έλεγαν, το καλοκαίρι η παράταση θα είναι το πολύ ένα μήνα, αν δεν φτάσει μέχρι τις αρχές Ιουλίου maximum. Θα το Δεν δούμε νομίζω βεβαίως, γιατί πάντως αυτό είναι αίολο ότι η ακόμη, είναι παράταση στον αέρα. μπορεί να είναι μεγάλη για τα σχολεία το καλοκαίρι, γιατί το ξέρουμε και από πέρυσι ότι έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για να γίνουν χρειάζονται πολλές αίθουσες, πολλούς επιτηρητές, άρα δεν είναι εύκολο να πεις πάω τα σχολεία μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα δούμε τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτή την κουβέντα, αλλά Νωρίς. είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και Εγώ πάντως, αν έχουμε μου ακόμα. επιτρέπετε, Ναι. καταλαβαίνω ότι ίσως βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί από τη μία υπάρχει η οικονομία η οποία έχει στραγγαλιστεί, πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ καταλαβαίνω και την αγωνία που έχει η κυβέρνηση. Αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, να ανοίξουμε μετά την καθαρά Δευτέρα, δείχνει ότι πραγματικά το άγχος και την αγωνία που υπάρχει για να λειτουργήσει. Γιατί, όπως είπε και ο Θανάσης χθες, φαίνεται ότι στερεύουν τα χρήματα. Και από την άλλη, είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση επίσης, σε ό,τι αφορά την πανδημία. Αν σκεφτεί κανένας ότι υπάρχουν μόνο 12 κρεβάτια ελεύθερα στις ΜΕΘ. 12. Ο αριθμός είναι Ελένη ανατριχιαστικός. μου, μην τον Και δένεις. 400 Μην διασωληνωμένοι. τον δένεις αυτόν τον αριθμό. Παίζει, στη διάρκεια της μέρας μειώνεται αρκετά. Κάθε μέρα πέφτουν καινούργια κρεβάτια στις ΜΕΘ. Δηλαδή εξαντλούμε εφεδρείες αυτή τη στιγμή. Είμαστε στις εφεδρείες και κάθε μέρα τις εξαντλούμε. Δηλαδή, Πάντως, Νίκο, με και αυτό που υπάρχει και ο διαβάζω ιδιωτικός και από τομέας, όλα τα εφόσον χρειαστεί. νοσοκομεία είναι ότι όλοι εκπέμπουν SOS, Να εξηγήσω ότι λίγο τι είμαστε. γίνεται με τα νοσοκομεία. Όταν λέμε 12 κρεβάτια, ξέρω εγώ σήμερα και 12 χτες, δεν είναι το ίδιο, γιατί αυξάνονται οι διασωληνωμένοι. Άρα στην ουσία είναι 12 κρεβάτια από τα παραπάνω που ρίξαμε. Για τον ιδιωτικό τομέα, που σωστά το επισημαίνει η Ευαγγελία, η συμφωνία που υπάρχει με τον ιδιωτικό τομέα είναι η εξής. Θα στέλνονται ασθενείς που δεν είναι με κορονοϊό στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ώστε να αδειάζουν κρεβάτια ΜΕΘ στα δημόσια για κορονοϊό. Δηλαδή έχει μπει, να το πω απλά, μια γραμμή και λέει ο ιδιωτικός τομέας στον κορονοϊό, ο ιδιωτικός τομέας όλα τα άλλα και ο Τον δημόσιος τομέας στον COVID. κορονοϊό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά
όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, τα καρδιακά, τα τροχαία, όλα αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους, δεν έχουν πέσει. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες. Έχουν αυξηθεί όμως πάρα πολύ οι ανάγκες για τον κορονοϊό. Άρα σε αυτή την κατάσταση χρησιμοποιούνται οι εφεδρείες και με αυτό το σχέδιο που όπως είπαμε έχουν ένα ταβάνι. Φτάνει μια στιγμή που λες, όπα, στο. Και τι γίνεται μετά, το δραματικό που ξέρουμε. Επιλογή για το ποιος θα μπει. Ένα καλό είναι ότι έχει μειωθεί αρκετά κιόλας ο αριθμός των μεγάλης ηλικίας ανθρώπων που έχουν ανάγκη εντατικής. Και αυτό έχει συμβεί λόγω του εμβολιασμού. Επειδή δηλαδή ήδη ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων άνω των 80 έχει πια εμβολιαστεί, έχουμε τουλάχιστον αυτό ως σύμμαχο. Γιατί ένας άνθρωπος 80 ή 85 που έμπαινε με κορονοϊό σε νοσοκομείο ήθελε εντατική. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγάλο κομμάτι εμβολιασμένων, δεν πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Άρα, η κατάσταση στη διασπορά είναι πολύ άσχημη. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή έχουμε εμβολιάσει τους μεγαλύτερους, δεν έχουμε δει το δράμα της Ιταλίας. Αν δεν είχαμε τα εμβόλια, αυτό θα ζούσαμε όλη τώρα. Όλη αυτή η κατάσταση, εμένα μου κάνει για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι έτσι, δηλαδή, είναι, λέμε έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει σε όλα πάρα, τα επίπεδα. Πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θανάση. Νίκο, να πω κάτι στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη έχει πει. Ήδη έχει αρχίσει και δίνει κρεβάτια στο βέβαια, σύστημα υγείας. Ναι, 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 ναι. Μα όχι μόνο δίνει κρεβάτια. Δίνει και εκτός από κρεβάτια μεθ, δίνει και κρεβάτια απλά. Δηλαδή αδειάζουν κλινικές δημοσίων νοσοκομείων, παθολογική κλινική για παράδειγμα, του νοσοκομείου Σωτηρία. Την αδειάζουν και την κάνουν COVID. Φεύγουν οι ασθενείς και πάνε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Έχει πει το. Να πω ένα άλλο. Ίσως αυτό λέμε θα σφίξουν τα μέτρα. Για ποια μέτρα μιλάμε. Στην κυβέρνηση υπάρχει ένας προβληματισμός. Μην λέει ότι ομάδα που χάνει πρέπει να αλλάξει. Τι γίνεται. Αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει. Όσο και να το σφίξει, όσο και να περιμένουμε, μπορεί να φτάσουμε και τον Ιούνιο και να συνεχίσουμε να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση και ψάχνουν να βρουν ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Υπάρχει και ρεπορτάζ σήμερα στο News σχετικά με την οικονομία και φαίνεται να υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει κάποια δραστηριότητα, να αρχίσουν να ανοίγουν δραστηριότητες με αυστηρά μέτρα, με άλλο τρόπο. Έξυπνες λύσεις, είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Ναι, τώρα, συγγνώμη, αλλά αν η κινητικότητα μας απασχολεί και λέμε ότι είναι όλοι στους δρόμους και είναι, το βλέπουμε, εάν πάμε να ανοίξουμε κάτι, η κινητικότητα όπως και αν είναι, θα αυξηθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η λύση είναι αυτή που λέμε, ή η λύση είναι να πούμε ας κλειστούμε 15 μέρες όλοι μέσα, όπως πέρυσι το Μάρτιο, μήπως και το αναχαιτήσουμε και δεν το ξαναζήσουμε. Δεν έχω την επάρκεια να προτείνω, αλλά ξέρουμε ότι όποια δραστηριότητα και αν αυξήσεις, όποια αν ανοίξεις, θα βγάλεις κόσμο στον δρόμο. Όχι, υπάρχει ένα σκεπτικό και λέει, αν υπάρχουν κανόνες, ίσως είναι καλύτερα να είναι ένα κατάστημα ανοιχτό από το να στηβάζονται όλοι σε ένα παγκάκι, σε μια πλατεία, σε ένα take away απ' έξω. Καλύτερα να είναι ανοιχτό ένα καφέ και να υπάρχουν οι κανόνες να είναι αυστηροί. Βέβαια, Θανάση μου, αν είναι έτσι που μας αρέσει σε όλους, γιατί δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό. Αν είναι έτσι, έχουμε πάρει λάθος μέτρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ακούω πολλές κριτικές γι' αυτό. Δηλαδή, μια κριτική που ακούω και την ακούμε όλοι συνεχώς είναι για τα σούπερ μάρκετ στα Σαββατοκύριακα. Το να κλείνουν τα σούπερ μάρκετ στα Σαββατοκύριακα νωρίτερα, στις 5 που κλείνουν πια, γιατί 6 έχουμε την απαγόρευση, δημιουργεί τρομερές ουρές και πας το πρωί τρομερές και νωρίς να πας, βλέπεις κόσμο έξω από τα σούπερ μάρκετ, ο οποίος είναι πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει και ταλαιπωρία και προφανώς διασπορά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να το κρίνουμε εύκολα, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Όπως το λες, είναι γιατί δεν ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Κάναμε ολόκληρο παιδί όταν δεν είχαμε κορονοϊό και ανοίγαμε τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Τώρα που υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, γιατί να μην ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Είναι μια ιδέα. Αυτό που γίνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο είναι πρόβλημα. Είναι λάθος. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ουρές τεράστιες. Περνάς από ουρά και ξέρεις ότι είναι σούπερ μάρκετ πιο κάτω. Ξεκινάει 300 μέτρα η ουρά. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να δούμε. Τώρα, κατά τα λοιπά, υπόθεση Κουφοντίνα. Τι γίνεται, Ευαγγελία? Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν μπορεί να, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να κάνει πίσω στη λογική ότι δεν μπορεί ένας κρατούμενος να ζητά μια προνομιακή μεταχείριση. Παρακολουθεί στενά την υπόθεση.
σύμφωνα με την κυρία Κούρτοβικ, τη συνήγορο του κ. Κουφοντίνα, την άκουσα σήμερα το πρωί στο Open, που είπε ότι είναι ένα βήμα πριν το κόμμα ο κ. Κουφοντίνας. Πάντως η εντολή είναι στο νοσοκομείο γενικότερα ότι να τον βοηθήσουν. Ο ίδιος φαίνεται να αρνείται να έχει σημασία. Ναι, εδώ έχω την απορία. Υπάρχει εισαγγελική διάταξη που λέει να του χορηγηθεί βοήθεια για να μην πεθάνει. Υπάρχει ειδική του άρνηση που λέει δεν θέλω. Όταν λοιπόν, προφανώς αυτή τη στιγμή, όσο ο άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, δεν θα επιτρέπει, αυτό μαθαίνουμε από το νοσοκομείο, να του χορηγούνται όρος ή ό,τι άλλο. Όταν θα πέσει σε κόμμα, τι θα γίνει? Θα του χορηγήσουν οι γιατροί ή όχι? Η οικογένεια θα αποφασίσει και νομίζω ότι η οικογένεια είναι αρνητική στο να του δοθεί ορός οτιδήποτε. Ναι. Πάντως, η κυρία Νικολάου σήμερα, που είναι η γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής, έθεσε ένα ερώτημα, μια νέα παράμετρο και είπε ότι βάση του νόμου, επειδή κάνει απεργία πείνας ο κύριος Κουφοντίνας, έχει το δικαίωμα τον Σεπτέμβριο του 2021 να ζητήσει τη μεταγωγή του στον Κορυδαλό. Και αφήνει ερωτηματικά γιατί αυτό δεν το πράττει, αλλά και ερωτηματικά γενικότερα βέβαια τη στάση του. Ευαγγελία, συγγνώμη, αν το είδα λάθος, να ζητήσει την αποφυλάκησή του. Είναι αποφυλάκηση. Το Σεπτέμβριο του 2021 ο Κουφοντίνας μπορεί να ζητήσει την αποφυλάκησή του, αλλά αυτό πρέπει να τύχει εγκρίσεως. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν είναι να κάνει την αίτηση για τυπικούς λόγους, πρέπει να τύχει εγκρίσεως και προεξοφλούν η οικογένεια και οι νομικοί του παραστάτες, τέλος πάντων, ότι δεν θα συμβεί αυτό. Αλλά η δικαιοσύνη θα κρίνει. Πάντως... Εντάξει. Τι εντάξει, Ελένη. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι θα συμβεί αυτό, πάντως. Έχεις δηλαδή εσύ τώρα εκτίμηση ή πληροφορία, εάν υποβληθεί αίτηση σε 8 μήνες από τώρα, τι θα γίνει? Για τη δικαιοσύνη. Δεν έχω ούτε εκτίμηση ούτε πληροφορία. Γιατί με τον τρόπο που το είπε, συγγνώμη, αλλά είναι. Έχω το μυαλό μου. Ευθεία αμφισβήτηση. Μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Εγώ... Αν πέσω έξω, δεν θα έχει χαλάσει. Εγώ δεν έχω στο μυαλό μου. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι ο Κουφοντίνας είναι ένας τρομοκράτης καταδικασμένος για 11 δολοφονίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεταμεληθεί. Το αντίθετο. Όμως και αυτός, όπως κάθε πολίτης, έχει τα δικαιώματα που η δημοκρατία του αναγνωρίζει. Και τα κρίνει η δικαιοσύνη. Συγκεκριμένοι δικαστές, εφαρμόζοντας συγκεκριμένους νόμους. Αυτή είναι η αλήθεια μας. Τώρα, νομίζω ότι επειδή υπάρχει χρόνος ακόμα, αλλά δεν υπάρχει πολλής, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, δεν πρέπει... Αρκεί να το θέλει και ο ίδιος όμως. Ναι, προφανώς. Μα αυτό εννοώ, Ευαγγελία. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Άλλο τι έχουμε? Υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ μια καταγγελία που θεωρείται σοβαρή για κάποιους παράτυπους εμβολιασμούς. Αυτό συνέβη στα Δωδεκάνησα και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη υπήρξε και μια ολόκληρη ιστορία. Είναι γνωστή ιστορία της προηγούμενης εβδομάδας. Γιατί κάποια στελέχη του κυβερνώντος κόμματος μπήκαν από το παράθυρο και εμβολιάστηκαν. Ξαφνικά βρίσκονται ως διαμαγείας την ώρα που υπάρχει μισή δόση αδιάθετη και κάνουν το εμβόλιο. Και το Κινάλ, πρέπει να πούμε, έκανε ερώτηση προς την κυβέρνηση, αλλά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση και ζητάνε τα πρακτικά να τους πούν. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, Νίκο. Εγώ, επειδή εμβολιάστηκα και είδα όλη τη διαδικασία, είναι κρίμα μια πολύ σοβαρή διαδικασία να πάει στράφη, γιατί κάποιοι τύποι σαν για αυτούς πάνε να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα. Και το λέω πραγματικά, ξέρεις, δεν χαρίζομαι, η διαδικασία των εμβολιασμών είναι μια μοναδική διαδικασία. Θα το προσυπογράψω απόλυτα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την εμπειρία. Είναι κρίμα αυτό όλο το πράγμα να το θυσιάσουμε, γιατί κάποιοι πάνε να βάλουν τους δικούς τους από την πίσω πόρτα. Ελένη. Και είναι και ντροπή. Αυτό έχει προκαλέσει εκνευρισμό και στην κυβέρνηση, πρέπει να πω, Ελένη. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές κυβερνητικές το ψάχνουν και προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει και να μην ξαναγίνει. Θανάση, πες το κι εσύ. Έμειναν παιδιά με προβλήματα απ' έξω. Κάτσε να ακούσουμε λίγο και το Θανάση, να σας πω κι εγώ μια κουβέντα μετά για να κλείσουμε. Πες, Θανάση.
Δεν θέλω να πάρω θέση αν έχει γίνει κακό ή έχει γίνει. Ωστόσο, να πούμε αυτό που γνωρίζουμε, έτσι. Ότι η Ελλάδα είναι ψηλά στη λίστα των εμβολιασμών. Αύριο, πρώτα Θεό, θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε γι' αυτό. Κάτσε, άστον, Ελένη, άστον να το πει αυτό που θέλει. Μισό λεπτό, γιατί υπήρξε μια κρίτικη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Όλα απαξιώματα. Διαφημίζουμε εμβόλια που δεν υπάρχουν. Δεν θυμόμαστε. Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν έχουμε κοντή μνήμη, μάλλον. Λοιπόν, άρα να πούμε και αυτό, έτσι. Είμαστε στο 553. Μπράβο, συγχαρητήρια γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, εντάξει. Να σας πω μια κουβέντα κι εγώ. Η ιστορία και η κατάσταση στα εμβολιαστικά κέντρα είναι εξαιρετική. Το λέω και από εμπειρία και από εμπειρία δικών μου ανθρώπων, συγγενών μου που πήγαν να εμβολιαστούν. Η ευγένεια, ο τρόπος αντιμετώπισης, η φροντίδα, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, είναι υποδειγματική και μπράβο και σε αυτούς που το οργάνωσαν και σε αυτούς που κάθε μέρα το διεκπεραιώνουν. Όμως, λείπει κάτι. Το φωνάζω μια εβδομάδα. Λείπει ένα πρωτόκολλο από τον ΕΟΔΗ και την Επιτροπή Εμβολιασμών που να λέει τι κάνουμε με τα αδιάθετα εμβόλια. Δηλαδή, είναι ανθρώπινο να συμβεί. Βγάζουν τις δόσεις, κάποιος δεν πάει, περισσεύουν μια, δύο, τρεις, πέντε όσες περισσεύουν. Τι τις κάνουμε? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρωτόκολλο να εμβολιάσουν αστυνομικούς, λέω υποθετικά, να εμβολιάσουν πυροσβέστες, να εμβολιάσουν ασθενείς σε νοσοκομείο, όπου, ό,τι. Αλλά αυτή την ώρα, τούτο εδώ είναι ένα κενό, και δεν μιλάω για περιπτώσεις σαν τα 12 άνησα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν κάθετες, δηλαδή πηγαίνανε ένα παιδί μου σε ένα μικρό νησί και τους εμβολιάζαν όλους. Εκεί αν περίσευαν δόσεις, ήταν πρόβλημα γιατί ήταν ένα μικρό νησί. Θα μπορούσαν να εμβολιάσουν τον καπετάνιο του Ποσταλιού που κάνει το δρομολόγιο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κάτι προσφέρει. Αλλά σε πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη δεν νοείται να μην υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να σου λέει από τη στιγμή που περισσεύει εμβόλιο θα φέρεις τον Α, τον Β και τη Γ. Και θα πρέπει να φέρεις όποιον εσύ θέλεις. Ή να πετάξεις τις δόσεις. Γιατί το να πετάξεις τις δόσεις είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι. Ναι, και να εμβολιάσεις τον δικούλη σου είναι επίσης. Αυτό κακό. Θέλω, μα γι' αυτό λέω. Γιατί δημιουργεί καχυποψία. Ελένη μου, είναι 100% έτσι. Άρα τι σώζει την κατάσταση? Ένα πρωτόκολλο. Γιατί και ο γιατρός εκεί πάνω, στη Θεσσαλονίκη, έλεγε μια δική του ιστορία. Κανένας μας δεν μπορεί να ξέρει. Πρέπει να ξέρει ο άλλος πού θα πάει και τι θα το κάνει. Ανοιχτεί το εμβόλιο, σε ποιον θα εμβολιάσει. Και δόξα τω Θεώ, αστυνομικά τμήματα έχουμε, ανθρώπους που χρειάζονται εμβολιασμό γιατί προσφέρουν, οδηγούς λεωφορείων έχουμε, τόσους επαγγελματίες ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι κάθε μέρα στο δρόμο για να εξυπηρετούν την κοινωνία, έχουν και αυτοί λοιπόν τη δική τους σειρά προτεραιότητας. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Λοιπόν, πολλά είπαμε, τα υπόλοιπα στο Newsit. Καλημέρα. Καλημέρα.